με τα πρώτα πλάνα, συγκλονιστικά πλάνα από τις διασώσεις. Ακριβώς, Μαρία, είναι συγκλονιστικές εικόνες που παρακολουθούμε από την Ιταλική τηλεόραση και το Rai News. Είναι οι πρώτες εικόνες. Τα ελικόπτερα σηκώνουν εδώ τα ειδικά διαμορφωμένα κουτιά. Μέσα σε αυτά τα κουτιά βρίσκονται είτε δύο άτομα είτε τρία άτομα. Βλέπουμε μικρά παιδιά, Γιώργο. Δύο μικρά παιδιά. Δύο μικρά παιδιά. Εδώ πέρα λοιπόν είναι οι πρώτες εικόνες που πήραμε. Είναι συγκλονιστικές. Βλέπουμε τη μητέρα εδώ πέρα ανακουφισμένη. Τα παιδιά αντιμετωπίζουν την όλη κατάσταση με δέος. Βλέπουν τους διασώστες με τα στόματα ανοιχτά. Να πούμε ότι γίνονται πάρα πολύ συχνά αυτές εδώ πέρα οι προσπάθειες τα τελευταία λεφτά. Πριν από λίγο ενημέρωσαν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης ότι 300 πια είναι στο πλοίο, 178 έχουν διασωθεί, γιατί γίνεται αυτό που σας λέμε, αυτές οι επιχειρήσεις που βλέπετε αυτή τη στιγμή γίνονται συνεχώς, προσπαθούν να πάνε όσο πιο γρήγορα μπορούν. Αυτό γιατί φοβούνται προβλήματα υποθερμιών λόγω των πολύ κακών καιρικών συνθήκων που επικρατούν στην περιοχή. Έχουμε πολλές ειδήσεις ακόμα, ρημουλκά όμοια με αυτό που είχαν σταλεί στο ναυάγιο του Κώστα Κονκόρντια, στέλνουν Ιταλοί. Πάντα βλέπουμε τις συγκλονιστικές εικόνες από τις διασώσεις των ελικοπτέρων. Να μείνουμε λίγο σε αυτά τα πλάνα που βλέπουμε, Γιώργο. Βλέπουμε τον ανεβαίνει το ειδικό κουβούκλιο πάνω στο ελικόπτερο. Είπαμε, μεταφέρει είτε δύο ενήλικες είτε έναν ενήλικα που συνοδεύει δύο παιδιά. Μέσα στο ελικόπτερο αυτό μπορούν να χωρέσουν, αν δεν κάνω λάθος, ή πέντε άτομα, και αυτή τη στιγμή οι πληροφορίες ότι μπαίνουν και περισσότερα, βάζουν και έξι.